Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Και κοιτάξτε και τι μου έφερε. Τη λέω αυτό θα κάνουμε. Μου λέει αυτό θέλουμε κανένα μήνα για να το κάνουμε. Αν έχει να μου δώσει την εκπομπή σου ένα μήνα, δώσ' το μου, γιατί είναι σαπουνάκι και θέλει λίγο παραπάνω τα λεπόγια από τι συνταγέ που ξεπετάμε εδώ στα 10 λεπτά. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Πόση ώρα σου πήρε, δηλαδή, πόσο καιρό σου παίρνει, γιατί σου παίρνει τόσο πολύ? Αυτό είναι σαπούνι ελαιολάδου που θέλει 45 με 50 μέρε να οριμάσει. Τι λες τώρα. Τα σαπούνια γλυκερίνη είναι μία μέρα. Αχα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάει και με τα χρώματα. Εξαιρετικό να τρωγόταν κιόλα, Βερήνη μου, αλλά ακόμα θα μου πει: έχουμε καιρό. Τι Απρίλιο έχουμε, να ξεκινήσουμε τα παγωτά από τώρα. Φύγαμε. Σήμερα θα φτιάξουμε χαλαρωτικά πουγκάκια μπάνιου που δίνουν ευεξία να ζωογονούν και δίνουν τροφή στο δέρμα. Ωραιότατα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μισή κουπά μαγειρική σόδα. Φύγαμε. Αφρίζει, όχι, δεν θα τη βάλει μέσα νερό, τη βάζει κατευθείαν χύμα. Ναι, τα πουγκάκια θα βάλουμε στο νερό μετά, Χριστίνα. Λοιπόν, μία κούπα μαγειρική σόδα που μαλακώνει και απολυπίζει ελαφριά το δέρμα. Σε αυτό το σημείο, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει χρώμα ζαχαροπλαστικής. Εάν οι κυρίες θέλουν να τα κάνουν λίγο πιο ζουζουνίστικα τα πουγκάκια τους, μπορούν να βάλουν 1 με 2 σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής της επιλογής τους, να ανακατέψουν για να χρωματιστεί η σόδα και μετά. Ναι, να το έχεις, παιδί μου, γιατί άμα θέλεις μπορείς να το έχεις και για αρωματικό μες στο μπάνιο σου ή να το κρατάς για να ομορφαίνει, μπας περιπτώσει, με κάποιο τρόπο να διακοσμεί. Αν δεν θες πάλι και είσαι της πρόχειρης δουλειάς και της γρήγορης, το κάνεις χωρίς χρώμα. Είναι εγώ δεν έβαλα για να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται με υλικά που έχουμε στη κουζίνα μας. 10 ετών. Λοιπόν, βάζουμε 2 κουταλιές χοντρό αλάτι, ναι, το οποίο αποτοξινώνει, ζμιλεύει και συσφίγγει το δέρμα. Μπράβο, το αλάτι και τόσα χρόνια. Αφήναμε όλες μας τις ελπίδες στα φύκια. Εδώ έχω μία κουταλιά γάλα που έχει αντιγυραντική ιδιότητα, γάλα σε σκόνη. Ναι. Και μία κουταλιά ριζάλευρο που δίνει ελαστικότητα και ενυδάτωση στο δέρμα. Ρίχνε εσύ μπουμπούνα το μπουμπούνα. Εγώ τα έβαλα μαζί. Το γάλα πρέπει να έχει, ναι, είναι από ειδική μάρκα κτλ. Όχι, πιο γάλα σε σκόνη. Γάλα σε σκόνη. Τα ανακατεύω. Βάζουμε 1 κουταλιά αμυγδαλέλαιο. Mm-hmm. Όποιες κυρίες δεν έχουν αμυγδαλέλαιο, βάζουμε ηλιέλαιο, το αντικαθιστούμε. Ωραία. Και έχω βάλει μέσα 6 σταγόνες εφαίρεο έλαιο. Εγώ έχω βάλει 3 σταγόνες τζίντζερ, μία κανέλα, μία πορτοκάλι και μία γαρίφαλο. Δεν πιστεύω όλα αυτά να μην είναι γραμμένα κατά γράμμα μέσα στη συνταγή μας. Εγώ τις 6 σταγόνες εφαίρεο έλαιο, δεν τις έβαλα απλά 6 σταγόνες, το αφήνω στην επιλογή και στην ευχέρεια του κάθε ανθρώπου που θέλει να τα κάνει. Γιατί είμαστε και η δημοκρατική εκπομπή πάνω απ' όλα. Ναι, γιατί αυτά τα πουγκάκια που έκανα εχθές, έβαλα βανίλια, τριαντάφυλλο, και κανέλα. Γράψτε τη συνταγή εσείς, γράψτε τη συνταγή, γιατί θα σας χρειαστεί, γράψτε την. Ανακατεύω και βάζω και 2 κουταλιές της σούπας βρώμη, η οποία βρώμη δίνει τροφή στην επιδερμίδα, έχει θεραπευτική ιδιότητα και μας βοηθάει από τυχόν δερματοπάθειες εάν έχουμε ξηροδερμίες. Και προλαβαίνει κιόλας, δεν χρειάζεται να την πάθουμε, δίνει μπορούμε τροφή, προληπτικά να την χρησιμοποιούμε. Έχει βιταμίνη B και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Έχει και λίγο αντισηπτική ιδιότητα, έχω την αίσθηση. Η βρώμη. Ίσως και γι' αυτό να βοηθάει. Ναι. Δεν το έχω σπουδάσει και το αντικείμενο, δηλαδή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ρε παιδί μου. Λέω ότι. Έχει πολύ, έχει ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες. Ωραιότατα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βάζουμε τα βότανά μας. Εγώ έχω επιλέξει λεβάντα, χαμομήλι και βάλσαμο, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μας χαλαρώνουν και να διώχνουν μακριά το στρες, το άγχος. Και το σκόρο επίσης, γιατί η λεβάντα είναι γνωστό αντισκορικό. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε τις ηρεμιστικές τις ιδιότητες. Επειδή μου το βάζεις μέσα στα εσωρουχά σου, δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Άσε το μυαλό να τρέξει. Δώσε του μια ελευθερία λίγο, να φύγει, να πετάξει. Βάζω 1 κουταλιά χαμομήλι. Αγαπώ ιδιαίτερα τη λεβάντα. Ένα φεγγάρι, μάλιστα, είχα και κολόνια λεβάντα. Τώρα θα μου πεις πού τη βρήκες. Απόσταγμα λεβάντας, καταπληκτικό άρωμα, φοβερό. Αρκεί να σ' αρέσει βέβαια γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη η μυρωδιά της. Τώρα τι βάζεις? Βάλσαμο. Βάλσαμο, ε? Το ξέρω, το οποίο βάλσαμο είναι νούμερο 1 αντικαταθλιπτικό. Βέβαια. Μωρέ, μπράβο. Το κοτσανάκι. Είναι εξαιρετική αυτή η συνταγή και πραγματικά βοηθάει. Εγώ επέλεξα αυτά τα 3 βότανα, Χριστίνα, που βοηθούν κιόλας να έχουμε έναν ευχάριστο ύπνο το βράδυ. Μπορεί να βάλει κάθε κυρία που θέλει να την κάνει, ό,τι βότανο θέλει. Κατά τη επιλογή τη. Ναι, γιατί άλλο είναι αλλεργικό, ρε παιδί μου. Άλλο δεν του αρέσουν οι μυρωδιές. Δεν το έχει στο σπίτι του. Δεν άλλος θέλει να πάει να το αγοράσει. Ακριβώς. Βάζουμε φρονίστε και λίγα ροδοπέταλα αποξηραμένα που για έχουν μαλακτικές ιδιότητες και δίνουν έτσι λίγο πιο ρομαντική. Δεν μου λες τα υλικά όλα αυτά που χρησιμοποιείς, τα αποξηραίνεις μόνη σου ή τα παίρνεις έτοιμα, τα προμηθεύεσαι από το εμπόριο?
Τη λεβάντα την έχω. Όχι, αυτά τα συγκεκριμένα είναι τα που ξηραίνω μόνη. Μπράβο. Και τα ροδοπέτα από τον κήπο μου. Εξτρά δουλειά δηλαδή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι να αγαπά αυτό που κάνει. Και όταν αγαπά αυτό που κάνει. Το επεκτείνει. Τη λεβάντα μου την έδωσε κιόλα μια γειτόνισά μα. Μπράβο στη γειτόνισσα. Τη συζήτησα. Και φιλιά στον Κώστα και στον Νίκο από το κτέλ. Πάμε. Να τα λε αυτά, Χρυσή. Μα βλέπουν στα κτέλ. Πώ θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, ανακατεύουμε το μείγμα μα. Ναι. Το αφήνουμε 1-2 ώρες να σταθούν όλα τα υλικά για να δέσουν οι ιδιότητες του. Μάλιστα. Παίρνουμε τα πουγκάκια μας. Και αρχίζουμε και τα γεμίζουμε. Και βάζουμε μέσα στα πουγκάκια. Κουταλάκι, πολύ πιο εύκολο. 5 με 6 σταγόνες. 5 με 6 σταγόνες. 5 με 6 κουταλάκια του γλυκού, συγγνώμη. Το βλέπεις τυπημένο εγώ κουταλάκια. Δεν μ' ακούς. Δεν σ' ακούω. Στο κάθε πουγκάκι μας το κλείνουμε. Ναι. Και τώρα πώς χρησιμοποιούνται τα πουγκάκια. Για δείξε μου, για δείξε μου. Κάνουμε πρώτα το ντουζ μας, ώστε να καθαρίσουμε το δέρμα μας, το σώμα μας. Γεμίζουμε την πανιέρα με ζεστό νερό. Ζωή κάνουμε, όχι αστεία, ναι. Ρίχνουμε μέσα το πουγκάκι μας. Αν θέλουμε, το ρίχνουμε έτσι. Αν θέλουμε, το αδειάσουμε. Ναι. Κάποιος που δεν θέλει να πολυμεριστούν τα βότανα. Στο μπάνιο μπαίνουμε μόνοι ή δεν έχει σημασία. Αν μπούμε και δίπλα, ακόμα καλύτερα. Ρωτάω γιατί καμιά φορά. Ναι. Θες, παιδί μου, να του ευχαριστηθεί στο μπάνιο. Θες να μπει μέσα στην πανιέρα σου, να κάνει τα αυτά σου, να κάνει τι κλίπε τώρα το μεσή, αγόρι μου. Έχουμε και επανεμβολήσει. Έχουμε και. Σαν το μπάνιο, βρε, δεν έχει και Χαλκιδική. Σαν το μπανάκι, ντου σου λέει, βγαίνει, ευχαριστιέσαι, είσαι μετά ανανεωμένο, φωσκαρισμένο. Αν έχει βρίξει μέσα και τα πουγκάκια τη Ειρήνη, δεν θες άλλο πράγμα. Ούτε να βγει, ούτε τίποτα. Μένει εκεί στην πανιέρα για πάντα. Βάζουμε τα πουγκάκια μέσα. Μπαίνουμε εμεί για 15-20 λεπτά. Ωραία. Μετά τα 20 λεπτά δεν ξεπλενόμαστε. Σκουπιζόμαστε με την πετσέτα και ακολουθεί η ενυδατική μα κρέμα. Να πω τώρα ότι. Ναι, συνέχισε. Να πω τώρα ότι τα πουγκάκια μπορούμε να τα προσαρμόσουμε, Χριστίνα, ναι, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε στο δέρμα μας. Δηλαδή, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα βότανα με φύκια σε σκόνη και πράσινη άργυλο, ναι, που έχουν την ιδιότητα να αποτοξινώνουν το δέρμα και βοηθούν στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Μπορούμε να βάλουμε κακάο σκόνη. Για να έχουμε τις ευεργετικές ιδιότητες της σοκολάτας. Μπορούμε να βάλουμε καφέ για να τονώσουμε το δέρμα αναλόγως το τι θέλει ο κάθε άνθρωπος. Τι ιδιότητες θέλει να δεχτεί το δέρμα είναι του. Είναι σιρμεζίρ αυτές οι συνταγές. Δηλαδή προσαρμόζονται, ρε παιδί μου. Ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Άλλα ακόμα ένα. Να βάλω ακόμα ένα να έχουμε να δείχνουμε. Να έχουμε να δίνουμε στα παιδιά εδώ. Βέβαια. Εδώ υπάρχει ζήτηση. Βέβαια. Αυτά, Χριστίνα μου, είναι εύκολα, πολύ οικονομικά και πολύ αποτελεσματικά. Απίθανο. Σε χάσα να πω και το πιο σημαντικό. Τι? Που όποιος θέλει να εμπλουτίσει το μείγμα του, ναι, και να το κάνει έτσι πιο δραστικό, μπορεί να βάλει, να κάνει τσάι βοτάνο από χαμομήλι, να γεμίσει μια κανάτα με τσάι ή χαμομήλι και να τη βάλει και το τσάι μέσα στην πανιέρα. Θα εμπλουτίσει το περιεχόμενό του και θα δεχτεί τις ιδιότητές του. Ωραία ιδέα, είδες, ρε παιδί μου, πόσες εναλλακτικές έχουμε. Πάρα μικρές διαφοροποιήσεις που δεν τις βάζουμε με το μυαλό μας, γιατί τώρα αυτό θα μου πεις, θα σκεφτόμαστε. Ενώ όταν έρχεται η Ειρήνη εδώ, μας δίνει 4-5 διαφορετικές λύσεις. Αυτή είναι η συνταγή μας. Καλή επιτυχία σε όσους την κάνουν. Και καλή ευεξία επίσης και καλό αποτέλεσμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Παρακαλώ, να είστε καλά.